Κεφάλαιο 3. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας, για να θυμάστε τα όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν: «Τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος? Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου». Λησμονούν φαίνεται θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, η οποία βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε και τότε ο κόσμος όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη, κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως κι όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσον καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός ο Παύλος, με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες του τις επιστολές, όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν, για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα, και τώρα και για πάντα. Αμήν.